Άθληση, κίνηση, εργασία. Αλλάζω τον τρόπο που εργάζομαι, αλλάζω τον τρόπο που ζω. Σας είναι γνώριμο αυτό το περιβάλλον εργασίας? Η εργασία σας είναι κυρίως καθιστική. Εργάζεστε πολλές ώρες μπροστά από μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στον εργασιακό χώρο, όπου περνάμε μεγάλο μέρος της καθημερινής μας ζωής, αναπτύσσονται επιβαρυντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την έλλειψη άσκησης και κινητικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα δε η καθιστική εργασία επιβαρύνει τον κινητικό μηχανισμό και αυξάνει το ρίσκο για παχυσαρκία, καρδιαγγειακή νόσο, διαβήτη και μυοσκελετικά προβλήματα ράχης, αφιένα, ώμων και κοιλίας. Γι' αυτό ο τρόπος που μεταχειριζόμαστε το σώμα μας την ώρα που εργαζόμαστε, η στάση μας, η σχέση με τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν και τα εργαλεία της δουλειάς μας, η συχνότητα που μετακινούμαστε στο χώρο, αλλά και η συμμετοχή σε αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, εντός και εκτός του εργασιακού χώρου, μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για έναν υγιή εργασιακό βίο. Μερικές απλές καθημερινές συνήθειες, αλλά και κάποιες ενσυνείδητες αλλαγές στη στάση μας, μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική και σωματική μας κατάσταση και να περιορίσουν σημαντικά τους κινδύνους της καθιστικής εργασίας. Ποιες είναι αυτές? Διατηρούμε τη σωστή στάση του σώματος όσο εργαζόμαστε καθήμενοι. Προσέχουμε την κινητική μας συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο. Κάνουμε συχνά κινητικά διαλύματα. Συμμετέχουμε σε δραστηριότητες αθλητικής και κινητικής αναψυχής. Συμβουλές για τη σωστή στάση του σώματος στην καθιστική θέση. Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να βελτιώσετε χωρίς καν να υδρώσετε είναι η στάση του σώματός σας ενώ εργάζεστε στο γραφείο σας. Κρατήστε το σώμα σας κάθετα σε σχέση με τους μυρούς. Σχηματίστε με τα γόνατα γωνία 90 έως 100 μυρών με ελεύθερο διάστημα μέχρι την καρέκλα. Ακουμπήστε τα πόδια επίπεδα στο πάτωμα ή το υποπόδιο. Φροντίστε ώστε η πλάτη της καρέκλας σας να στηρίζει τη λεκάνη σας και να υπάρχει μια υποστήριξη για την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος του γραφείου σας επιτρέπει να έχετε τους αγκώνες σας λυγισμένους στις 90 μοίρες. Τοποθετήστε την οθόνη με τέτοιο τρόπο, ώστε το πάνω μέρος της να βρίσκεται στο ύψος των ματιών σας και σε απόσταση 60 έως 70 εκατοστών από αυτά, ανάλογα με το μέγεθός της. Συμβουλές για την κινητική συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο. Μικρές μόνο αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να οδηγήσουν σε μια καλύτερη κινητική συμπεριφορά στο γραφείο. Για αρχή, μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής. Συνομιλήστε στο τηλέφωνο όρθιοι. Διαβάστε κάποια έντυπη αλληλογραφία όρθιοι. Τοποθετήστε το καλάθι για τα χαρτιά μακριά από το γραφείο σας, ώστε να κινηθείτε προς αυτό. Μετακινηθείτε στο γραφείο ενός συναδέλφου, αντί να τον καλέσετε. Χρησιμοποιήστε τις σκάλες, αντί για τον ανελκυστήρα. Κάνουμε συχνά κινητικά διαλύματα. Το κινητικό διάλειμμα είναι ένα εργαλείο κατάλληλο για εργαζόμενους σε καθιστική θέση. Προβλέπει δυναμικές ασκήσεις μικρής διάρκειας για χαλάρωση και βελτίωση της συγκέντρωσης. Τα κινητικά διαλύματα δεν κοστίζουν και διαρκούν μόνο μερικά λεπτά. Καθώς αυξάνουμε την κινητικότητά μας στην εργασία, βελτιώνουμε την καρδιοαναπνευστική και καρδιοαγγειακή λειτουργία μας, ενισχύουμε το μυοσκελετικό μας σύστημα και υποβοηθάμε τη λειτουργία του εγκεφάλου μας. Θα σας δείξουμε στη συνέχεια μερικές απλές αλλά δυναμικές ασκήσεις για το κινητικό σας διάλειμμα. Ωστόσο, για να τις εκτελέσετε σωστά, θα πρέπει να φέρετε το σώμα σας στη σωστή θέση. Καθίστε μπροστά στο 1 τρίτο του καθίσματος. Κρατήστε τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά και τα γόνατα στο ύψος της λεκάνης. Βεβαιωθείτε ότι οι πατούσες έχουν εξ ολοκλήρου επαφή με το πάτωμα και οι μύτες των ποδιών και των γονάτων να κλείνουν ελαφρώς προς τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι οι μυροί με τις κνήμες σχηματίζουν σχεδόν κάθε τη γωνία στις ενώσεις των γονάτων. Μέσα από αυτή τη στάση, ορθώστε το σώμα. Κοιτάξτε μπροστά και αφήστε τους ώμους και τους βραχίονες να κρέμονται χαλαρά. Εάν έχετε βρει τη σωστή θέση, νιώθετε τα λαγόνια οστά στην περιοχή των γλουτών να κινούνται πάνω στη θέση. Από αυτή την όρθια, τεντωμένη και σωστή καθιστική θέση, ισορροπείτε τη λεκάνη με μικρές κινήσεις των λαγόνιων οστών στην περιοχή των γλουτών. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, θα πρέπει να είστε χαλαροί, να μην νιώθετε πόνο, ενώ σε περίπτωση ενοχλήσεων, σταματήστε την άσκηση και απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Έτοιμοι? Ξεκινάμε τις ασκήσεις του κινητικού διαλύματος. Πλάγιες διατάσεις των μυών του αφιένα. Ανασηκώνουμε το δεξί χέρι και πιάνουμε το αριστερό μέρος του κεφαλιού πάνω από το αριστερό αυτί. Τραβάμε προσεκτικά και χωρίς να πιέζουμε το κεφάλι προς τα δεξιά. Πιέζουμε συγχρόνως σιγά τον αριστερό ώμο με το χέρι προς τα κάτω. Κρατάμε
όσο είναι ανεκτή η πίεση που δεχόμαστε στην περιοχή της διάτασης. Συνεχίζουμε και από την άλλη πλευρά. Ενδυνάμωση των μειών του θώρακα. Τοποθετούμε τις παλάμες των χεριών σε εσωτερική επαφή τη μία απέναντι από την άλλη, έχοντας κάμψει τους αγκώνες. Πιέζουμε δυνατά και συγχρόνως κρατάμε σταθερά τους ώμους, χωρίς να τους σηκώνουμε προς τα πάνω. Αναπνέουμε αργά κατά τη διάρκεια της άσκησης και επαναφέρουμε σιγά-σιγά τα χέρια μας στην αρχική θέση. Η διάρκεια της άσκησης μπορεί να κυμανθεί από 8 έως 10 δευτερόλεπτα και να επαναλάβουμε 2 με 3 φορές με ενδιάμεση παύση 5 δευτερολέπτων. Άσκηση για το κυκλοφορικό. Μετά από συνεχόμενη και σχεδόν ακίνητη καθιστική στάση, προσπαθούμε να προωθήσουμε μια ωφελούμενη αιμάτωση για τα αγγεία μας με ήπιες κινήσεις στη σωστή καθιστική θέση ως εξής. Τοποθετούμε τα πόδια μας στο έδαφος και ανασηκώνουμε ένα λάξ πάνω κάτω τις φτέρνες, κρατώντας τις μύτες των ποδιών στο έδαφος. Σηκώνουμε ολόκληρες τις πατούσες από το έδαφος ένα λάξ, σαν να κάνουμε στατικό βηματισμό ενώ καθόμαστε. Δημιουργούμε μια γρήγορη κίνηση. Τεντώνουμε το ένα πόδι μπροστά, κουνώντας τη μύτη του ποδιού προς την κνήμη. Φέρνουμε το σώμα ελαφρώς μπροστά και αρχίζουμε να νιώθουμε μια διάταση στη γάμπα μας και στο πίσω μέρος του μυρού. Τέντωμα στη θέση του γραφείου. Τοποθετούμε την καρέκλα του γραφείου προς τα πίσω, ώστε να έχουμε χώρο. Καθόμαστε άνετα στην άκρη της καρέκλας και τοποθετούμε τη λεκάνη έτσι ώστε να καθόμαστε στα λαγόνια οστά των γλουτών, με τα πόδια μας να σχηματίζουν σχεδόν κάθε τη γωνία. Τεντώνουμε τη σπονδυλική στήλη κατά μήκος και τραβάμε ελαφρώς τις ομοπλάτες προς τα πίσω. Εισπνοή. Επαναφέρουμε. Εκπνοή. Εναλλακτικά, μπορούμε να κρατάμε την καρέκλα με τα δυο μας χέρια και να προσπαθούμε να σύρουμε τη λεκάνη μας. Χρησιμοποιούμε βαθιές αναπνοές κατά τη διάρκεια της άσκησης. Δραστήριες ασκήσεις μικρής διάρκειας σε θέση γραφείου. Ανάλογα με τη μέρα, τον όγκο της εργασίας ή και τη διάθεσή μας, ενδέχεται να έχουμε λιγότερο χρόνο για το κινητικό μας διάλειμμα. Για τέτοιες περιπτώσεις περιορισμένου χρόνου και χαμηλής διάθεσης είναι οι επόμενες δύο. Κινητοποίηση των ώμων. Καθόμαστε στην αρχική θέση και χαλαρώνουμε την ομική ζώνη, αφήνοντας κάτω χαλαρά να κινούνται τα χέρια. Στη συνέχεια, τοποθετούμε τα χέρια πάνω στους μυρούς. Περιστρέφουμε τους ώμους, σηκώνοντας προς τα πάνω και κινώντας τους προς τα πίσω, παίρνοντας μια βαθιά εισπνοή. Εκπνέοντας, αφήνουμε τους ώμους στην αρχική θέση. Επαναλαμβάνουμε 5 φορές την κίνηση. Άσκηση για τα μάτια. Η άσκηση για τα μάτια είναι αναγκαία για όλους και πολύ περισσότερο για εργαζόμενους που βρίσκονται μπροστά από τον υπολογιστή για πολλές ώρες. Μελέτες δείχνουν ότι μετά από 50 λεπτά συνεχόμενης εργασίας στον υπολογιστή, τα μάτια έχουν την ανάγκη μικρού διαλύματος. Τρίβουμε τα χέρια μεταξύ τους μέχρι να ζεσταθούν και τα τοποθετούμε μπροστά από τα μάτια μας χωρίς να τα ακουμπάμε. Κλείνουμε τα μάτια μας για μερικά δευτερόλεπτα, παίρνοντας ταυτόχρονα βαθιές αναπνοές. Σηκωνόμαστε όρθιοι, τεντώνουμε το σώμα μας και εστιάζουμε το βλέμμα μας κάπου μακριά ή έξω από το παράθυρο, αν υπάρχει δυνατότητα. Μασάζ ματιών και πίσω μέρους της κεφαλής. Κλείνουμε τα μάτια μας και περνάμε τις άκρες των δακτύλων μερικές φορές πάνω από τα μάτια, από τα φρύδια, μέχρι και τους κροτάφους. Ψηλαφίζουμε με τις άκρες των δακτύλων μας την περιοχή πίσω από το κεφάλι μας, μέχρι εκεί που αρχίζουν τα μαλλιά μας. Στη συνέχεια, κάνουμε κυκλικές κινήσεις στην περιοχή του πίσω μέρους του κεφαλιού. Αθλητικές δραστηριότητες και κινητική αναψυχή. Ασφαλώς η υιοθέτηση ενός περισσότερο κινητικά δραστήριου τρόπου ζωής δεν εξαντλείται στα κινητικά διαλύματα. Εξίσου σημαντική είναι και η αθλητική και κινητική αναψυχή εκτός γραφείου στον ελεύθερο χρόνο μας.
Ειδικότερα δε οι πολίτες που ζουν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν έχουν συχνή επαφή με το φυσικό περιβάλλον και οι κοινωνικές τους σχέσεις με το οικογενειακό, το φιλικό και το εργασιακό τους περιβάλλον είναι μειωμένες. Όμως το σώμα του ανθρώπου είναι από τη φύση του διαμορφωμένο να συμμετέχει ενεργά σε φυσικές δραστηριότητες. Όταν αδρανοποιείται κινητικά για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για παράδειγμα κάθισμα στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στον καναπέ, και συγχρόνως επιβαρύνεται από κακές τάσεις στην εργασία, δημιουργούνται αρνητικές συνήθειες, οι οποίες μπορούν να προληφθούν μέσω οργανωμένων μορφών άσκησης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να χαρακτηρίζει την καθημερινότητά μας ο ενεργός τρόπος ζωής, παρακινώντας μας να συμμετέχουμε συνειδητά και υποσυνείδητα σε φυσικές και κινητικές δραστηριότητες, χωρίς να μας δημιουργεί άγχος και δυσαρέσκεια μέσω του πρέπει. Σε αυτή την απόφαση και δέσμευση για αλλαγή τρόπου ζωής και εργασίας, πρώτος σύμμαχος είναι ο εαυτός μας. Το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ευκίνησης που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής με στόχο την προαγωγή υγείας μέσω προγραμμάτων άσκησης στον εργασιακό χώρο καθώς και δράσεις αθλητικής κινητικής συμπεριφοράς των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Κύριος στόχος του προγράμματος Ευκίνησης είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από κατάλληλες δράσεις παρέμβασης για τη βελτίωση των στάσεων εργασίας και την υιοθέτηση συμπεριφορών ευεξίας με σαφή σωματικά αλλά και πνευματικά, ψυχικά ωφέλη. Οι δράσεις του προγράμματος αφορούν τους εργαζόμενους στα ονομαζόμενα καθιστικά επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα με το φαινόμενο της σωματικής υποκινητικότητας. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού στην περιφέρεια Αττικής, δηλαδή και εσείς. Μάθετε σήμερα περισσότερα για το πρόγραμμα Ευκίνησης και αλλάξτε τον τρόπο που εργάζεστε. Άθληση, κίνηση, εργασία. Αλλάζω τον τρόπο που εργάζομαι, αλλάζω τον τρόπο που ζω.